Νέα ζωή για σένα. Ναι. Με τη Μαρία. Με τη Μαρία και το μικρό. Και το μικρό, το Γρηγόρη. Το Γρηγοράκι. Και έχεις και δύο κορίτσια όμορφα, και έχω και από ό,τι ξέρω. Ναι. Με τη γυναίκα σου έχετε 20 χρόνια διαφορά. Ναι. Ε, μην τα λες αυτά τώρα, σου πω. Ε, είσαι πολύ νέος. Έχεις ίδια ηλικία με τον άντρα μου. Ακριβώς. Από την πλευρά μου το σκεφτόμουν κάποια στιγμή ότι σαν μεγαλύτερος ξέρεις και πού πάει αυτό και πώς. Αλλά η σχέση δυνάμωσε τόσο πολύ που αυτό ξεπεράστηκε. Στην υγεία της αχάριστης που δεν άξιζε τόσο και μπορούσα για χάρη της τη ζωή μου να δώσω. Έχεις χάσει 20 κιλά, 25, πόσα? Κοίταξε, πέρσι το Πάσχα είχα πάει στην Τολεμαϊδά και αρχίσαν όλοι και μου λέγανε, δεν μου λέγανε γιατί κάτσε, ρε εσύ, δεν σε γνωρίσαμε, δεν. Μα ναι. Ναι, και λέω, πρέπει να κάνω κάτι να φύγουν τα περιτά κιλά. Δεν σε γνωρίσα στην Τολεμαϊδά, ναι, από ρελάθηκα τα κιλά. Και στάθηκα άσχημα και λέω, πρέπει να το ξεκινήσω. Ε, παλιά έκανα γυμναστική, ήμουνα μια ζωή σε γυμναστήρια. Άφησα τον εαυτό μου λίγο. Πόσα κιλά έχεις χάσει? 20 κιλά, 20. Πηγαίνεις σε διαιτολόγο? Έχω πάει και σε διατροφολόγους, έχω πάει σε διαιτολόγους, έχω κάνει κάποιες δίαιτες απ' έξω από το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή τα πολλά κιλά τα χάσα με χημική δίαιτα. Αλλά αν δεν κάνεις σωστή συντήρηση μετά να μπεις σε ένα πρόγραμμα διατροφής, τα ξαναπαίνεις πολύ γρήγορα. Χαράματα, σιγά τα πράγματα που δεν σ' αφήνει. 15 χρονών, Αλέκο μου, πήγες στον Άι Ευκαιρία. Ναι. Για πες μου και με την εμπειρία σου. 15 χρόνια ένα παιδί από επαρχιακή πόλη. Από Τολεμαϊδά. Ζήτησα από τον πατέρα μου να με επιτρέψει να πάω στην εκπομπή. Και με ένα καλό μου φίλο λιράρι του Γιώργου Δημητριάδη πήρα και τραγούδισα ποντιακό τραγούδι. Είχα βραβευτεί εκεί, είχα κάνει τον πρώτο μου δίσκο μέσα από αυτή την εκπομπή με ποντιακά τραγούδια σε ηλικία 16 χρονών. Και μάλιστα, ναι, σκεφτείτε πώς ήταν η τηλεθέαση τότε της ΕΡΤ, που έτυχε να πάω σε κάποιο γάμο στον Εύρο, σε ένα ποντιακό γάμο στον Εύρο, και ήταν μια γιαγιά και λέει, αυτό το παιδί μου είδα το στην τηλεόραση. Πες μου τι σκέφτεσαι, με ποιο δικαίωμα έτσι μου φέρεσαι, τι είπες τώρα, πες. Το πτυχίο σου από την γεωπονική σχολή της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν το πήρες τελικά? Η γεωπονική για μένα ήταν ένας τρόπος, ένας δρόμος για να φύγω από την Πτολεμαϊδα να πάω στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψω σαν τραγουδιστής. Αστέρι μου δεν την παλεύω, για σένα σβήνω. Έχεις κλάψει ποτέ για γυναίκα? Φυσικά έχω κλάψει. Κλαίνει οι άντρες? Βέβαια κλαίνει, το παραμύθι που λένε ότι οι άντρες δεν κλαίνε, στα τραγούδια μόνο.